Κύριε Κορασίδη, με ακούτε, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Καταρχάς, υπάρχει η απόφαση, η εγκρεμότητα που υπάρχει με την Κία και δημιουργεί πολλά, ένα μεγάλο προβληματισμό, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εντάσεις εσωτερικές και βεβαίως η αγροτική αγορά είναι στον αέρα. Να σας πω το εξής. Δύο πραγματάκια να έχετε την καλοσύνη. Καταρχήν, με το θεσμό αυτό ικανοποιούμε μία ανάγκη των ιδίων των παραγωγών αγροτών να διοχετεύουν άμεσα προς τους καταναλωτές τα προϊόντα τους. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες και αυτός ο θεσμός δεν αντιστρατεύεται άλλους θεσμούς που υπάρχουν και λειτουργούν όπως οι λαϊκές αγορές ή τοπικές αγορές ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό είναι μία νέα διαδικασία που στοχεύει να φέρει τους παραγωγούς με τους καταναλωτές πιο κοντά. Ο θεσμός αυτός δεν υπήρχε εμπειρία στη χώρα μας. Λειτουργήσαν τρεις πόλεις πιλωτικά. Μία εξ αυτών είναι και η περιοχή σας, η Πρέβεζα. Υιοθετήθηκε αυτό, ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή με το νόμο 4235, όπως γνωρίζετε, δημοσιεύτηκε. Και αυτή τη στιγμή, με βάση την εξοδοτική διάταξη που υπάρχει, θα βγουν οι λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά πώς θα συγκροτούνται, με ποιο τρόπο θα λειτουργούν και όλα τα τεχνικά στοιχεία που χρειάζονται. Όμως για αυτές τις τρεις πιλωτικές αγορές που λειτουργήσαν, μεταξύ των οποίων μία εκ των οποίων σε όλη τη χώρα είναι και αυτή της Πρέβεζας, συνεχίζουν να είναι σε αυτό το καθεστώς της πιλωτικής λειτουργίας και σίγουρα ό,τι κάνουν δεν έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση που θα εκδώσουμε. Άλλωστε, για αυτό το λόγο βάλαμε να λειτουργήσουν τρεις πιλωτικές, να αποκτήσουμε τεχνογνωσία, να την υιοθετήσουμε, να την ενσωματώσουμε στην υπουργική απόφαση και να, από εκεί και ύστερα, να αρχίσει σε όλη τη χώρα να αναπτύσσεται αυτός ο θεσμός. Κύριε Κορασίδη, είναι γεγονός όμως ότι αυτοί οι μεροκαματιάριδες, οι φτωχοί αγρότες, έρχονται εκεί και βεβαίως αυτός ο θεσμός με τη συμμετοχή όλων αυτών των αγροτών δίνει άλλη διάσταση στα ζητήματα αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι όταν πηγαίνει η αστυνομική διεύθυνση εκεί με την προτροπή του εισαγγελέα και τους γράφει με πρόστιμα τα 500 ευρώ, είναι δυνατόν να συνεχίσει την πιλωτική της λειτουργία? Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, εμείς ήδη η Επιτροπή που λειτουργεί έχει σχεδόν τελειώσει τη διαδικασία από την πλευρά του Υπουργείου. Θα συνοηθούμε και με το Ανάπτυξη για να συντομεύσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν νομίζω ότι δημιουργείται κάποιο ζήτημα ιδιαίτερο. Σίγουρα όταν μπαίνει ένας νέος θεσμός υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και της λογικής της συνεννόησης και όχι της αντιπαράθεσης μπορούμε να επιλύσουμε και τοπικά θέματα. Εσείς λέτε ότι πρέπει να υπάρξει ανοχή, αυτό που επικαλείται και ο Δήμαρχος, μέχρι ότου να τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες. Αυτό λέτε. Είναι μεταβατική. Το γνωρίζαμε και πριν, άλλωστε και πριν την ψήφιση του νόμου. Τώρα, πολύ δε περισσότερο που έχει ψηφιστεί και ο νόμος, πάντα χρειάζεται μια περίοδο. Θα σας κάνει ένα ερώτημα ο πρόεδρος αυτής της αγοράς, ο κ. Ραυτόπουλος, σε λίγο, να μου απαντήσει σε ένα ερώτημα που μου έθεσε κάποιο παραγωγό, μιλοπαραγωγό. Από τον κανονισμό λειτουργίας αυτών των αγορών φαίνεται ότι δεν μπορεί να συμμετάσχουν από άλλες περιφερειακές ενότητες εκτός των όμορων περιφερειακών εδώ, όπως είναι δηλαδή η Άρτα, η Ταγιάννα ή η Τολοκαρνανία. Αυτοί οι άνθρωποι ερχόντουσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τη Λάρισα και πολλούσαν τα μήλα. Τώρα, σύμφωνα, εκδιώχθηκαν, λένε, γιατί αυτή τη στιγμή οι καταγγελίες, ο Σύλλογος Οποροπολών τους λέει ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ισχύει αυτό? Όχι. Αυτό που ρυθμίζει ως προς τους όμορους νομούς και τις διατάξεις της συναφής που υπάρχουν αφορά αποκλειστικά τις αγορές παραγωγών και τίποτα άλλο. Τώρα, σε λαϊκές ή οτιδήποτε άλλες... Όχι σε λαϊκές, στην αγορά αυτή τη συγκεκριμένη, λέει. Ναι. Στην αγορά τη συγκεκριμένη γίνεται μετά από συνεννόηση. Αν μια περιοχή δώσει, ας πούμε η Πρέβεζα δώσει ελιές ή μέλη στην Λάρισα και από τη Λάρισα πάρει μήλα, αυτό πρέπει να γίνει μεταξύ τους με μια συμφωνία. Μπορεί να συμμετάσχουν εφόσον υπάρχει συνεννόηση, λέτε. Συνεννόηση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλουμε να δούμε αυτές τις λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι είναι ένας νέος θεσμός. Ο κύριος Ραυτόπουλος μας ακούει? Κύριε Ραυτόπουλε, μπορείτε, επειδή ο κύριος Γενικός δεν έχει χρόνο, αν θέλετε μπορείτε να κάνετε κάποια ερωτήματα για να κλείσουμε. Ναι, εμείς αν... Τον ακούτε, κύριε Κορασίδη? Ναι, βεβαίως.
βλέποντας, έχουμε στείλει και εγγράφους επάνω από τους συνόλους. Αλλά βλέπουμε ότι για να λειτουργήσει σωστά η αγορά θα πρέπει να πουλάμε μέσα στην αγορά και φρούτα από άλλες περιοχές, να έρθουν δηλαδή παραγωγή εδώ, ναι, να μπορεί να συμμετέχνει. Γιατί δεν τα έχει η περιοχή μας όλα. Κοιτάξτε. Και ο καταναλωτής να βρίσκει. Αυτό το θίξαμε, κύριε Ραυτόπουλε, για το θέμα της λειτουργίας. Δηλαδή, την οικία που θα βγει, με κάποιο τρόπο να συμμετέχουν και αυτοί. Να μπορούν να έρθουν. Κοιτάξτε. Δηλαδή, μην τις αποκλείουν όμως, επειδή δεν έχουμε γυραγίες στις όμορφες περιοχές, του Λακαρανία και αυτά. Από Γιάννα, από Άρτα. Δεν έχουμε φρούτα εδώ. Να έρθουν φρούτα από άλλες περιοχές. Κύριε, συγγνώμη, κύριε Κορασίδη. Ναι. Επειδή απαντήσατε στο ερώτημα, δεν ήσουν να μην το άκουσε ο κύριος Ραυτόπουλος. Απάντησε ο κύριος Κορασίδης ότι αυτό δεν προβλέπεται να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των αγορών σε διάφορες περιοχές να ανταλλάσσουν προϊόντα. Δεν αποκλείει δηλαδή τους μηλοπαραγωγούς. Η νέα οικία, λέει ο κύριος Κορασίδης, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλο θέμα για τα προβλήματα που έχουμε εδώ, κύριε Ραυτόπουλε. Υπάρχει το ζήτημα της άδειας των λαϊκών παραγωγών που έχουν άδειες λαϊκών αγορών. Πάνε σε άλλες αγορές, στην Παγιάννα, στην Πλυπιάδρα, όπου έχει. Λοιπόν, όσοι παραγωγοί έχουν άδειες λαϊκών αγορών, δεν μπορούν να συμμετέχουν εδώ στην Πρέμεζα. Αυτό τι κάνει, βγάζει δύναμη τους παραγωγούς έξω. Δηλαδή οι παραγωγοί δεν μπορούν να πλήσουν όλα τα προϊόντα σε ένα Σάββατο στην Πρέμεζα. Ακούστε, κύριε Ραυτόπουλε, ακούστε. Μέχρι τώρα η φιλοσοφία είναι εντελώς διαφορετική. Δεν θα επαναλαμβάνουμε τι γίνεται στις λαϊκές αγορές ή τι γίνεται σε άλλους τρόπους. Είναι μια ξεχωριστή διαδικασία που φέρνει σε απευθείας επαφή τον τοπικό παραγωγό με τον τοπικό καταναλωτή. Όλα τα άλλα σχήματα λειτουργούν. Δεν εμποδίζεται κάποιος να κάνει τη δουλειά του κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι κάθε αγορά, γιατί αλλιώς θα είχαμε μια νέα λαϊκή. Δεν θέλουμε να έχουμε μια νέα λαϊκή. Θέλουμε αγορά παραγωγών. Για τις περιορισμένες ποσότητες που έχει ο παραγωγός, τις συγκεκριμένες που τις δηλώνει στο ΟΣΔΕ και απευθύνεται στον τοπικό καταναλωτή. Λοιπόν, επειδή πρέπει να... Βγαίνουν πολλοί παραγωγοί έξω όμως από την αγορά αυτή. Δεν βγαίνουν παραγωγοί. Δεν βγαίνουν. Γιατί είναι στάλες περιοχές. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε τα κύριε Κορασίδη, το τελευταίο ερώτημα αφορά αυτούς που έχουν άδεια λαϊκών αγορών. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις αγορές? Δεν το άκουσα αυτό. Ναι, σε αυτή τη διαδικασία δεν θέλουμε να φέρουμε τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών μέσα στις αγορές. Μάλιστα. Των παραγωγών. Είναι διαφορετικές διαδικασίες, έχουν διαφορετικούς σκοπούς. Εμείς θέλουμε, σας είπα πολύ απλά, τους παραγωγούς να πηγαίνουν, να δίνουν τα προϊόντα τους κτλ. Πέστε μου κάτι για την Κία, κύριε Κορασίδη, για την Κία, πότε περίπου τη βλέπουμε? Αυτή τη στιγμή υπάρχει επεξεργασία, είναι δύο συναρμόδια υπουργεία, θα τελειώσει σύντομα. Δεν μπορώ να σας πω. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κορασίδη, που είχαμε τη χαρά να διευκρινίσετε κάποια ζητήματα. Ακούσατε, κύριε Ραυτόπουλε. Ναι, το ανακούσατε τον κύριο Κορασίδη. Ναι. Είπε για το θέμα των μηλοπαραγωγών ότι αυτή τη στιγμή δεν αποκλείονται, πρέπει να το αποφασίσετε εσείς που είστε στην αγορά, στην ανταλλαγή προϊόντων, να πηγαίνουν ντομάτες στη δικιά τους αγορά και να έρχονται τα δικά τους φρούτα εδώ. Και δεν, δηλαδή, το κανονισμός που έχω μπροστά μου αποκλείει τις περιφέρειες που δεν είναι όμορες. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Έτσι σύμφωνα με δήλωση του κυρίου Κορασίδη. Εγώ, εκείνο που σας ακούει ο κόσμος τώρα, αύριο θα λειτουργήσει η αγορά? Θα έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Τεδοντήδη, να πούμε κάποια πραγματάκια για την αγορά. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Πέντε λεπτά, πέστε μου. Ακούστε. Η αγορά εδώ ξεκίνησε, έχουμε 20 μήνες λειτουργίας. Κύριε, αυτό που λέμε, αυτά θα πούμε την αγορά. Θα πούμε και για το κυριότερο σε λίγο. Λειπόν, όσο καιρό η αγορά λειτουργούσε και υπήρχε η δημοτική αστυνομία, μας έλεγχε η δημοτική αστυνομία. Ερχόταν κάθε Σάββατο και τα αν έχουμε τα προϊόντα που γράφει άδεια και όλα γίνανε μια χαρά. Το τελευταίο μήνα έρχεται και ελέγχει η αστυνομία. Έρχεται, μας παίρνει τις άδειες, κάνει μια έκθεση ελέγχου, τη στέλνει στο τμήμα εμπορίου και το τμήμα εμπορίου μας εγκαλεί για στάσιμο εμπόριο και μας επιβάλλει πρόστιμο 300 ευρώ στο κάθε παραγωγό, 21 άτομα. Αυτά γιατί δεν τα είπατε στον κύριο Γενικό, κύριε Ραυτόπουλε? Γιατί δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε. Αυτό νομίζω το πιο σημαντικό και όχι οι μιλάδες. Ακούστε με λίγο. Μας εγκαλούν. Με τα λέτε σε μένα τώρα, κύριε Ραυτόπουλε. Θα πληρώσει ο παραγωγός 300 ευρώ. Το προηγούμενο Σάββατο ήρθε ξανά η αστυνομία και λέει πάλι τα ίδια. Και μαζέψαμε τους πάγκους και φύγαμε. Και διάλυσε η αγορά. Δηλαδή αύριο το πρωί θα έρθει η αστυνομία, θα μας εγκαλέσει πάλι για στάσιμο εμπόριο και εμείς πώς θα λειτουργήσουμε? Τι θα κάνω εγώ, κύριε Καραντζή, θα πάρω ένα καροτσάκι και θα πάρω γύρω-γύρω και θα πουλήσω τα πράγματα. Άμα δεν ανοίξω πάγκο, η πολιτεία μου δίνει μια άδεια.
Και μου λέει, πάρε αυτή την άδεια. Είσαι παραγωγός, δικαιούσε τα χαρτιά σου, όλα τα πάντα. Πήγαινε να πουλήσει τα προϊόντα στην λαϊκή της πρέβεζας. Στην αγροτική της πρέβεζας. Και έρχεται η αστυνομία και κάνει την έκθεση και πάει στο τμήμα εμπορίου. Και μας επιβάλλει πρόστιμο. Να βγει το τμήμα εμπορίου, αυτά τα προστήματα εμείς τα θεωρούμε άδικα, εντελώς άδικα. Δεν με έγραψε γιατί δεν σπούλαγα το φρύο του προϊόν μου καλό ή το μαϊντανό είναι μικρό ή κάτι άλλο. Έτσι. Αυτά τα προστήματα, αυτή το τμήμα εμπορίου δεν ξέρω, περιφερειακή σου είναι, κύριε Ιωάννου, θα τα καλέσει πίσω. Είναι αδιανόητα. Δεν είναι, εδώ ο παραγωγός δεν έχει να υπάρχουν τα φυτά του, θα πληρώνουμε προστήματα. Δηλαδή αύριο το Σάββατο θα έρθει η αστυνομία πάλι και θα μας την καλέσει για στάσουμε εμπόριο. Έχω από το πρωί, ψάχνω να βρω ένα τρενάκι να βάλω τους πάγκους πάνω. Όλοι να το μετακινείς για να μείνεις εσύ. Για να μείνεις εστάσιμος. Θεωρώ ότι έπρεπε αυτό να το βάλουμε στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είπε το εξής. Στο πιλωτικό πρόγραμμα, όταν συνεχίζεται, δεν μπορούν να μπαίνουν πρόστιμα και δεν μπορούν, πρέπει να υπάρχει ανοχή. Αυτό λοιπόν που είπε, ένα λεπτάκι κύριε Ραυτόπουλε, το πολιτικό πρόσωπο που ηγείται και θα κάνει αυτή τη διαδικασία, είπε ότι στο πιλωτικό πρόγραμμα σας έδωσε λοιπόν μια υποσημείωση. Αυτή λοιπόν η υποσημείωση, εφόσον υπάρχει πιλωτική εφαρμογή, πρέπει σε αυτή την πιλωτική εφαρμογή να την αφήσουν ελεύθερη χωρίς μηνύσεις, για να μπορέσει να συνεχιστεί και να δούμε αν πώς θα λειτουργήσει αυτή η αγορά για να είναι επωφελία των πολιτών. Αυτό είπε. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτός να γίνει εισαγγελέας κτλ. Το βέβαιο είναι ότι κακώς στέλνονται και γίνονται μηνύσεις σε παραγωγούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και εν διάστη περιπτώσει αυτό πρέπει να εξεταστεί από τη δικαστική εξουσία και από τα συναρμόδια όργανα. Δεν μπορούμε εγώ και εσείς να σας. Εσείς το λέτε το παράπονό σας και τι να πούμε εμείς εδώ από το ραδιόφωνο. Είχαμε τον πλέον ειδικό να το λέγαμε. Δεν το είπαμε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, αύριο η αγορά θα λειτουργήσει κανονικά, όλοι οι αγρότες είμαστε αποφασισμένοι και ενωμένοι, ναι. Θα πάμε με τα προϊόντα μας τα φρέσκα και τα καλά, ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, έρχεται, βρίσκει προϊόντα και πολύ φθηνά και καλά και θα κάνουν αγώνα μεγαλώνει. Ωραία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ από την πλευρά μου.